Βρίσκω ότι χρειάζεσαι βοήθεια από έναν επαγγελματία. Ούτε εγώ, ούτε ο Δημήτρης, ούτε ο πατέρας σου έχουμε τις γνώσεις για να χειριστούμε την κατάσταση. Ο γιατρός ξέρει και τι θα σου πει και πώς θα σε βοηθήσει. Κι εγώ ξέρω. Θα με πλακώσεις στα χάπια. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί και απλά μια κουβέντα μαζί του να έχει αποτελέσματα. Κι αν δεν θέλω? Δεν μπορώ να σε υποχρεώσω. Αλλά σκέψου πως αυτό δεν έχει να κάνει μόνο μαζί σου. Έχεις και υποχρέωση απέναντι στην κόρη σου. Δεν έχεις το δικαίωμα να δημιουργήσεις ψυχολογικά προβλήματα στο παιδί. Να σε βλέπει με τέτοιο διαλυμένο νευρικό σύστημα, με τον πανικό στο μάτι. Είμαι πολύ προσεκτική με την Αριάδνη. Τώρα δεν μιλάς σοβαρά. Λες και δεν ξέρεις τα παιδιά πόσο ευαίσθητες κεραίες έχουν. Είσαι τόσο εγωίστρια που δεν σε νοιάζει η ψυχική ηρεμία της κόρης σου. Εντάξει. Θα πάμε. Κλείσε ραντεβού. Έχω κλείσει ήδη. Για σήμερα. Ήσουν τόσο σίγουρος ότι θα με πείσεις? Ναι. Γιατί έχω επιχειρήματα. Και θέλω να πιστεύω ότι είσαι υπεύθυνο άτομο.